Ο άλλος συγγραφέας, Ken Follett, αποφάσισε να δωρήσει όλα τα έσοδά του από το διήγημα του Notre Dame που δημοσιεύθηκε μετά τη φωτιά στο ναό της Παναγίας των Παρισίων για να αποκατασταθεί ο καθεδρικός ναός της πόλης Dol de Bretagne. Ο συγγραφέας, που έχει γράψει πολλές νουβέλες, αποφάσισε να δωρήσει το ποσό των 148.000 ευρώ στο Δήμο της πόλης μέσω ειδικού ταμείου ώστε να αρχίσουν τα έργα αποκατάστασης του ναού. Επέλεξα την Dol de Bretagne γιατί είναι ένας ιδιαίτερος ναός και ειλικρινά είναι τόσο μακριά από την πατρίδα μου. Το συγκεκριμένο βιβλίο γράφτηκε μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην Παναγία των Παρισίων στις 15 Απριλίου του 2019 και έχει πουλήσει περισσότερα από 113.000 αντίτυπα. Η δωρεά αυτών των χρημάτων ήταν η προφανής επιλογή για τον συγγραφέα. Δεδομένων των οικονομικών δυσκολιών, θα το κάνουμε αυτό σε 6 χρόνια και χάρη στην κίνηση του Ken Follett, μέσω αυτού του κληροδοτήματος θα γλιτώσουμε ένα χρόνο και τα έργα θα τελειώσουν το 2024. Ο ναός του Αγίου Σαμψών είναι από τους παλαιότερους στη Βρετάνη και είναι γνωστός για τα βιτρό του 16ου αιώνα. Θεωρείται στολίδι της γοτθικής αρχιτεκτονικής.